Μια μέρα ιστορική. Τα μνημόνια της λιτότητας, της ύφεσης και της κοινωνικής ερήμωσης επιτέλους τελείωσαν. Η χώρα μας ανακτά το δικαίωμά της να ορίσει αυτή τις τύχες και το μέλλον της. Σαν μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς εξωτερικούς καταναγκασμούς, χωρίς άλλους εκβιασμούς, χωρίς άλλες θυσίες του λαού μας. Ο τόπος μας είναι κλειστός, τον κλείνουν οι δυο μαύρες συμπληγάδες, λέει ο ποιητής. Αυτές τις συμπληγάδες αφήσαμε πίσω μας, γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι η ιστορία της, τα επιτεύγματα, οι αγώνες αλλά και οι οδύνες. Αυτά δηλαδή που καθόρισαν τη διαδρομή της στην πορεία των αιώνων. Μια διαδρομή που δεν ήταν ποτέ εύκολη, αλλά είχε πάντα προορισμό. Ακόμα και στις πιο σκοτεινές μέρες, στις πιο μεγάλες φορτούνες. Η Ελλάδα βίωσε από το 2010 τη σύγχρονη οδύσσια της. Μέσα σε 5 χρόνια συνέβησαν πρωτοφανή πράγματα για μια χώρα σε καιρό ειρήνης. Χάθηκε το 25% του εθνικού μας πλούτου, 3 στους 10 έμειναν άνεργοι, 6 στους 10 νέους επίσης. Υλοποιήθηκαν μέτρα λιτότητας 65 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η βία και η καταστολή έγιναν κομμάτι της καθημερινότητας. Η δημοκρατία ευτελίστηκε. Τραπεζίτες έγιναν πρωθυπουργοί και υπουργοί έγιναν τραπεζίτες. Φασιστικές συμμορίες βγήκαν από τις κρυψώνες τους μετά από 60 χρόνια. Μια χώρα σε διαρκή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Και ένας λαός όμως που ποτέ δεν αποδέχτηκε τη μοίρα που του επιφύλασαν οι ισχυροί και έγραψε νέες σελίδες αντίστασης. Αυτός ο λαός πριν από 3,5 χρόνια πήρε μια ιστορική απόφαση να πάρει το τιμόνι της χώρας από αυτούς που την οδήγησαν στα βράχια και να το δώσει σε νέους καπετάνιους. Αναλάβαμε αυτήν την βαριά ευθύνη με σθένος, αποφασιστικότητα, αλλά και με σεβασμό στις θυσίες του λαού μας. Δεν πορευτήκαμε με βεβαιότητες, παρά μόνο με μία. Αυτή που μας όρισαν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Να βγάλουμε τη χώρα από τη στενοπό των μνημονίων και της αέναης λιτότητας. Περάσαμε από πολλά κύματα για να φτάσουμε σήμερα στον προορισμό μας. Το πλήρωμα άλλαξε, άλλοι φοβήθηκαν τα κύματα, άλλοι προτίμησαν να τα δαμάσουν. Ακούσαμε πολλές φορές τις ειρήνες της ματαιότητας, ότι τα πράγματα στην Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξουν και τα μνημόνια θα είναι εδώ για πάντα. Ότι δεν έχει νόημα να αντιστέκεσαι όταν απέναντί σου στέκονται οι λεστριγόνες και οι κύκλοπες, τα θεριά που η μικρή και αδύναμη Ελλάδα δεν θα μπορούσε ποτέ να νικήσει. Τίποτα από αυτά όμως δεν λύγησε την προσπάθειά μας. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι που μόχθησαν για να φτάσουμε στον προορισμό δεν ήταν πια στο περιθώριο. Δεν ήταν πια κλεισμένοι στο αμπάρι, χωρίς φωνή, χωρίς ελπίδα. Αλλά ήταν στο τιμόνι, μαζί μας. Και στα δύσκολα ήταν αυτοί που το κράτησαν σφιχτά. Ελληνίδες, Έλληνες, σήμερα είναι μια μέρα λύτρωσης. Είναι όμως και η αφετηρία μιας νέας εποχής. Και σε αυτή την αφετηρία δεν θα διαπράξουμε την ύβρη να αγνοήσουμε τα διδάγματα της Ελλάδας των μνημονίων. Δεν θα αφήσουμε τη λύθη να μας παρασύρει. Δεν θα γίνουμε λωτοφάγοι. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις αιτίες και τα πρόσωπα που οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια. Τη φοροασυλία του μεγάλου πλούτου, τη γενικευμένη διαπλοκή και διαφθορά, την ασυδοσία μιας σειράς επιχειρηματικών και εκδοτικών ομίλων που για χρόνια θεωρούσαν ότι η χώρα τους ανήκει, τον κινησμό και την περιφρόνηση μιας πολιτικής ελίτ η οποία νόμισε ότι η Ελλάδα είναι φέουδο και οι Έλληνες πυθύνει η υπήκοή της. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτούς που λιδώρησαν και απαξίωσαν την Ελλάδα και τους Έλληνες επειδή τόλμησαν να μην συνενέσουν στην υλοποίηση ενός νεοφιλελεύθερου πειράματος που θα κρατούσε για δεκαετίες.
Δεν θα ξεχάσουμε όμως και αυτούς που στάθηκαν στο πλευρό των Ελλήνων και της Ελλάδας στα δύσκολα. Πρόσωπα και πολιτικές δυνάμεις από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που αντιστάθηκαν στεναρά στα σχέδια για έξοδο και τιμωρία της Ελλάδας. Διότι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα για την Ευρώπη σημαίνει πολλά περισσότερα από δημοσιονομικά μεγέθη, νούμερα και αριθμούς. Δεν θα ξεχάσουμε τίποτα από όσα ζήσαμε, γιατί δεν είναι απλά η ύλη για τους ιστορικούς του μέλλοντος, αλλά είναι τα εφόδια μιας χώρας που γράφει τη νέα σελίδα της ιστορίας της σε χρόνο ενεστώτα. Και τώρα που φτάσαμε στον προορισμό μας και βγήκαμε από τα μνημόνια, έχουμε πλήρη επίγνωση ότι δεν τελειώσαμε εδώ. Νέες μάχες είναι τώρα μπροστά μας. Οι σύγχρονοι μνηστήρες είναι εδώ και στέκονται ακόμα απέναντι. Είναι όσοι επιθυμούν να δουν το καράβι να ξαναθαλασσοδέρνεται και το λαό ξανά στα μπάρια. Είναι όσοι έφτιαξαν κατ' εικόνα και καθομοίωσή τους την Ελλάδα της διαφθοράς και της διαπλοκής, την Ελλάδα της εξουσίας των λίγων. Αυτοί που θέλουν να μπορούν ανενόχλητοι να φοροδιαφεύγουν, να παρασιτούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, έχοντας τις offshore τους και τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό. Αυτοί που θεωρούν εαυτούς υπεράνω κάθε νόμου και κανόνα ενός κράτους δικαίου και που τρέμουν στην ιδέα μιας ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Δεν πρόκειται να αφήσουμε την Ιθάκη στα χέρια τους. Τώρα που φτάσαμε στον πολυπόθητο προορισμό μας, έχουμε τη δύναμη να φτιάξουμε τον τόπο μας όπως του αξίζει. Οι πολυμήχανοι Έλληνες γράψαμε με αγώνα και θυσίες το τέλος των μνημονίων. Από σήμερα ξεκινάμε με όραμα και αποφασιστικότητα για τη νέα εποχή της πατρίδας μας. Με σύνεση και ευθύνη για να μην ξαναγυρίσουμε ποτέ πίσω στην Ελλάδα των ελλημάτων και της χρεοκοπίας, αλλά και με τόλμη για την αναγέννηση της Ελλάδας, για μια πατρίδα ισότητας, δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί η Ιθάκη είναι μόνο η αρχή. Παρακολουθήσαμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού.